20, ότι απαγορεύεται η αλλαγή του περιεχομένου και του τρόπου διοίκησης των πληρωτημάτων. Αυτό δεν εφαρμόστηκε για την πόλη των Ιωαννίνων. Πέρα από αυτό όμως. Μισό λεπτά, κύριε Ριγολάβε, για να διευκρινίσουμε κάτι. Λέτε από τη μία πλευρά λοιπόν ότι πρώτον τα κληροδοτήματα αυτά δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου όπως είναι για ολόκληρη την Ελλάδα. Ναι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι τελικά τα διαχειρίζεται ποιος τα κληροδοτήματα αυτά. Τα διαχειρίζεται τα περισσότερα η Μητρόπολη των Ιωαννίνων. Ναι. Και μη σας φανεί παράξενο αυτό που θα πω. Με διατάγματα του Σουλτάνου. Σας διαβάζω από τον κανονισμό του κληροδοτήματος Γεωργίου Σταύρου. Εγκρίνεται και επί εγκρίση λειτουργεί στα Γιάννενα, ναι, και ισχύει το 2012. Τη εγκρίση και υπό την ανωτάτη εποπτεία της κυβερνήσεως της αυτού μεγαλειότητος του Σουλτάνου. Ποιο Σουλτάνο, δηλαδή, ζούμε στο 2012. Ναι, εδώ στα Γιάννενα έχουμε πλήρη τουρκοκρατία. Δεν εφαρμόζεται ούτε σύνταγμα ούτε νόμοι. Δηλαδή, όπως μας βολεύει, λέτε, αυτό συμβαίνει κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς. Αν δεν είναι ο κύριος Ρακιτζής εκεί, ήθελα να θέσω υπόψη το εξής. Είχαμε πάει στον κύριο Ρακιτζή, ναι, και του είπαμε ότι με βάση αυτό το αντισυνταγματικό καθεστώς που ισχύει στα Γιάννενα, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Κληθήκαμε από το σώμα ελεγκτών επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης που υπάγεται στον κύριο Ρακιτζή, δώσαμε επί 6 ώρες κατάθεση και καταθέσαμε όλους τους φακέλους και ενώ μας είπαν θα μας καλέσουν για να λύσουν το θέμα, δεν έγινε απολύτως τίποτε. Συνεπώς, το θέμα των πυρωτικών πληρωτημάτων υπάρχει πλήρης αντισυνταγματικότητα, κανένας έλεγχος και ευθύνη. Μισό λεπτάκι. Βαρύνει. Ναι. Είναι εδώ ο κύριος Ακιτζής, ο οποίος σας ακούει πολύ προσεκτικά, γιατί αυτό το οποίο λέτε προφανώς είναι μια αποκάλυψη. Κύριε Ακιτζή. Υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, οι οποίες δέχονται ότι αυτό το καθεστώς. Υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Προσφύγαν στο Συμβούλιο Επικρατείας, η οποία επικύρωσε το καθεστώς αυτό. Ποιο καθεστώς επικύρωσε? Η θέληση του διαθέτη του Γεωργίου Σταύρου δεν έκανε τουρκοκρατία. Όταν ο Γεωργίος Σταύρος έκρανε τη διαθήκη του, αυτό ήταν το καθεστώς. Και τους δέχτηκανε το Συμβούλιο Επικρατείας Δικαστήριο ότι πρέπει να τηρείται η θέληση του διαθέτη. Τώρα, τι γράφει ο Γεώργιος Σταύρος του Κοκρατία, δεν σημαίνει ότι θα καταργήσουμε τη διαθήκη του Γεωργίου Σταύρου, θα την προσαρμόσουμε στη σημερινά δεδομένα. Όχι, κάνετε και να πάτε στο Συμβούλιο Επικρατείας, έχετε πάει και στο παρελθόν να δικαιωθείτε. Κάνετε ένα λάθος. Τι λάθος? Η διαθήκη του Γεωργίου Σταύρου λέει ξεκάθαρα ότι ορίζεται το κληροδότημά του να το διοικούν 3 γιαννιώτες πολίτες και έμφορος επ' αυτών είναι ο εκάστοτε πρόξενος της Ελλάδος στα Ιωάννα. Και αυτό δεν εφαρμόζεται. Αντί να εφαρμόζεται η Διαθήκη, εφαρμόζεται ο οργανισμός, ο οποίος σας ανέφερα, ο οποίος είναι πέρα για πέρα ψεύτικος, αναλυθής, και λέει ότι ο οργανισμός, ότι ο Γεώργιος Σταύρου με τη Διαθήκη του όρισε τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων. Αυτό είναι ψέμα. Και ό,τι ισχύει στα Γιάννενα σήμερα είναι αντισυνταγματικό, παράνομο, και αυτός αυτού δεν έχει γίνει από το 1913 μέχρι σήμερα κανένας έλεγχος στα κληροδοτήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί δεν στρέφεστε, κύριε Ριγολάβε, στην δικαιοσύνη προκειμένου να δικαιωθεί οποιοσδήποτε διαθέτης? Εμείς προσφύγαμε πρώτον στην Επιτροπή του άρθρου 18 εδώ της Περιφέρειας, ναι, η οποία έκρινε ότι το καθεστώς που υπάρχει στα Γιάννενα, ναι, είναι αντίθετο με τον νόμο και δεν υφίσταται νόμιμο αίρισμα για τη συγκρότησή του. Η Μητρόπολη Ιωαννίνων προσέφηκε στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι. Το Υπουργείο Εσωτερικών απέριξε την προσφυγή. Έκανε προσφυγή στη συνέχεια στο Συμβούλιο Επικρατείας και το Συμβούλιο Επικρατείας με 2 αποφάσεις. Η 239 και 240 του 2007 απέρριψε την προσφυγή της Μητρόπολης. Άρα όλα τα... Γιατί δεν εφαρμόζονται λοιπόν οι αποφάσεις αυτές του Συμβουλίου της Επικρατείας? Θα σας πω αμέσως γιατί δεν εφαρμόζονται. Εκτός από τους τι πήγαμε το θέμα 2 φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Την πρώτη φορά το 1999
Οπότε συντάχθηκε ομόφωνο πόρισμα της Επιτροπής που είπε να εφαρμοστεί ο νόμος 1473, ο οποίος κατάργησε αυτό το καθεστώς. Είναι καταργημένο το καθεστώς. Μισό λεπτάκι. Κύριε Εργολάβε, έχουμε στη γραμμή τον κύριο Θεοδωράκη, ο οποίος είναι ο διευθυντής των Εθνικών Κληροδοτημάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Και θέλει ούτως ή άλλως να παρέμβει, αλλά επειδή ακριβώς ακούει την περίπτωση αυτή, θα ήθελα να μας δώσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Κύριε Θεοδωράκη, μας ακούτε? Ναι, καλησπέρα σας. Καλή σας ημέρα, μάλλον καλησπέρα προς το παρόν. Ακούτε εδώ πέρα πράγματα και θέματα, δηλαδή άλλα ισχύουν για την Αθήνα, τα Γιάννενα βγαίνουν εκτός τέλος πάντων ενός πανελληνίου νόμου και τελικά τα κληροδοτήματα δεν καταλήγουν εκεί που να καταλήξουν, σε κοινοφελείς σκοπούς. Τι συμβαίνει? Λοιπόν, αυτό που μπορώ να σας πω εδώ είναι για τα κληροδοτήματα που έχουν έρθει στην αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Καταρχάς υπάρχει ένα θέμα με την νομοθεσία. Ο 2039 του 39, ο αναγκαστικός, ο οποίος διέπει την τεχνικά κληροδοτήματα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι ένας πολύ καλός νόμος, ο οποίος για την εποχή του πράγματι, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, ήταν άρτιος από νομικής και ουσιαστικής πλευράς. Και γι' αυτό το λόγο διασώθηκαν και στην πορεία των χρόνων και τα κληροδοτήματα. Βεβαίως σήμερα οφείλουμε να πούμε ότι είναι ένας νόμος ξεπερασμένος και κακώς η πολιτεία, παρότι εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον ακούμε για αναθεώρηση του νομικού πλαισίου, ο νόμος αυτός δεν έχει αλλάξει. Εγώ θεωρώ ότι ειδικά σήμερα με την οικονομική συγκυρία που κάποια πράγματα εκ των πραγμάτων είναι εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, είναι επιτακτική ανάγκη η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου. Ωραία, συμφωνούμε σε αυτό. Κάνουμε καμία αντίρρηση. Εγώ σας ρωτάω όμως ένα άλλο ζήτημα. Γιατί, καταρχήν, πόσα από τα κληροδοτήματα έχουν φτάσει στην διεύθυνση σας? Στη διεύθυνσή μας, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, έχουμε περίπου καταγεγραμμένα 1500 κληροδοτήματα. Τις τάξεις πιανού ποσού, ξέρουμε? Αυτή τη στιγμή δεν είμαι πρόχειρος. Αν είμαι στην υπηρεσία αύριο, μπορώ να σας δώσω κάποια στοιχεία. Μάλιστα. Όμως, επειδή γίνεται μια παρερμηνία, όταν λέμε κληροδοτήματα, ναι, δεν εννοούμε, είναι διαφορετικό το κληροδότημα, διαφορετικές σχολάζουσες κληρονομιές. Σχολάζουσες κληρονομιές είναι αυτές που εν δυνάμει μπορεί να περιέχουν στο κράτος. Ναι. Τα κληροδοτήματα είναι κάποιες περιουσίες που διατίθενται για έναν κοινοφελή σκοπό. Π.χ. για να δίνονται υποτροφίες, για να δίνονται κάποια βοηθήματα για οτιδήποτε άλλο. Τα κληροδοτήματα δηλαδή δεν είναι κρατική περιουσία, όπως πολύ σωστά το είπε και ο κύριος Ρακιντζής, ο Γενικός Επιθεωρητής προγενέστερα. Ναι, έχει γίνει σαφές νομίζω αυτό. Ωραία, ωραία. Για τις σχολάζουσες κληρονομιές μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η περιουσία τους ανέρχεται σε δισεκατομμύρια ευρώ. Και εδώ νομίζω είναι το μεγάλο στοίχημα. Άρα συμφωνείτε με την ερώτηση την οποία έχουν θέσει οι βουλευτές στη Βουλή και λένε ότι φτάνει περίπου τουλάχιστον τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ? Όσον αφορά τις σχολάζουσες κληρονομιές, νομίζω ότι είναι, με όποια επιφύλαξη, γιατί μιλάμε για μεγάλα χρηματικά ποσά, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το νούμερο και εδώ νομίζω ότι είναι το κρίσιμο στοίχημα. Εμείς ως υπηρεσία έχουμε κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση, η οποία έχει πάει σε όλους τους αρμόδιους, στην οποία προτείνουμε το εξής: να υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, ανώτατο μάλλον χρονικό όριο, για την αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του δημοσίου. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Ρακιντζής, ορίζεται κάποιος κηδεμόνας, ο οποίος, μη έχοντας το ίδιος κάποιο ιδιαίτερο λόγο, οι περιουσίες αυτές πολλές φορές καθυστερούν, δεν αναγνωρίζεται άμεσα το κληρονομικό δικαίωμα του δημοσίου, απαξιώνονται με το πέρασμα του χρόνου και όλο αυτό βέβαια αποβαίνει σε βάρος της κληρονομιάς και σε βάρος του δημοσίου. Με συγχωρείτε, ως διευθυντής που είστε σε αυτή την πολύ σημαντική υπηρεσία, όπως και κάθε άλλη δημόσια υπηρεσία, αυτού του είδους τα κληροδοτήματα ή αυτές τις διαθήκες, ωραίες να το πούμε έτσι, οι οποίες τελικά ενώ είναι υπέρ του δημοσίου και δεν φτάνουν σε εσάς, τους ανθρώπους αυτούς που είναι υπεύθυνοι, τους κυνηγάτε? Εδώ και δύο χρόνια που συστάθηκε η Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για πρώτη φορά έχουμε καταλογίσει σημαντικά ποσά κατόπιν προτάσεων των οικονομικών επιθεωρητών και υλοποίηση πρότασης των επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης. Έχουμε προβεί και σε χρηματικά πρόστιμα σε βάρος κηδεμόνων, αλλά βέβαια οφείλω να σας πω ότι επί σειρά ετών δεν υπήρχε η πολιτική βούληση. Δεν συγγνώμη που το λέω, αλλά. Άρα πάλι το πρόβλημα είναι η πολιτική βούληση. Ο κοινός παρονομαστής, αυτά τα οποία συζητήσαμε και εδώ προηγουμένως, αλλά και αυτό το οποίο λέτε εσείς,
είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση στο οτιδήποτε έχει να κάνει με κληροδοτήματα. Εγώ αυτή τη στιγμή διαβλέπω, θέλω να είμαι έτοιμος, διαβλέπω μία εν μέσω κρίσης, προφανώς πιεζόμενη και από την κρίση και, και συναισθανόμενη την ανάγκη, για πρώτη φορά διαβλέπω μία πρόθεση να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Ελπίζω όμως να έχει συνέχεια και να μην είναι κάτι αποσπασματικό. Μάλιστα. Θα σας παρακαλέσω να μείνετε και εσείς κύριε Θοδωράκη και ο κύριος Εργολάβος στις γραμμές, διότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και παρεχόμαστε εδώ πέρα, διότι το θέμα είναι πολύ πολύ σοβαρό. Πάμε.